Κυρία Σούλα, είναι δεύτερη εβδομάδα που η δίκη διακόπτεται και δεν συνεχίζεται. Πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε για την εξέλιξη που παίρνει μέχρι στιγμής η δίκη? Δεν ξέρουμε πού το πάνε. Δεν ξέρουμε τώρα. Είναι όντως άρρωστη η κοπέλα εκεί? Είναι άρρωστη, δεν είναι? Το κάνουν επίτηδες? Πόσο δύσκολο είναι για σας να πηγαίνω έρχεστε μία απόσταση 2 ώρων, να έρχεστε αντιμέτωποι με τους γονείς της κατηγορουμένης, τους συγγενείς της? Πάρα πολύ. Και προπάνω στα ταξίδια, ούτε για γιατρό δεν πήγαινα, γιατί το ταξίδι δεν μπορούσα. Ανησυχείτε μήπως δεν υπάρξει τελικά δικαίωση για τη δολοφονία του γιού σας? Έχουμε όλα τα στοιχεία. Τώρα πού το κολλάνε δεν ξέρω. Αφού μας λένε άνθρωποι, είδανε την ίδια που πυροβολούσε. Την είδε άνθρωπος. Τώρα, την έχει δει άνθρωπος? Τώρα ναι, φοβόνται να μιλήσουν. Την είδε άνθρωπος που πυροβολούσε. Έχουμε πολλά στοιχεία. Τώρα γιατί δεν βγαίνουν, φοβόνται ο κόσμος, φοβόνται. Έχουμε και άνθρωπο που την είδε, που ήταν στην ταράτσα καλοκαίρι και κοιμότανε στην ταράτσα του απάνω και τα είδε όλα. Σου λέει, μαλώνανε και πυροβόλησε. Και γιατί δεν έχει έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας τα όσα είδε? Είπανε ότι έχει καταθέσει, αλλά δεν θέλει να τον φανερώσουν πουθενά. Φοβάται. Φοβάται. Ξέρεις τι είναι αυτή η μάνα? Η εγγονούλα σας λείπει? Μας λείπει. Τη βλέπουμε και μας λαχταράει η καρδιά. Αλλά δεν πρόκειται τώρα ότι την αφήνουν τούτη. Η μάνα της από τον καιρό που της είπαμε ότι μας είπαν ότι εσύ είσαι, τα κάνεις όλα, ότι δεν θα την ξαναδείτε. Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι δεν αναζητήσατε ποτέ εσείς το παιδί. Δεν αναζητήσατε να το δείτε, ναι. Δεν το αναζητήσαμε. Το αναζητήσαμε, αλλά δυστυχώς. Αυτές, ξέρεις ότι η αδελφή της είναι στο φούρνο, έτσι είμαστε στο φούρνο. Το αυτοκίνητο δίπλα στην πόρτα μπαίνουν χωρίς να φανερωθούν καθόλου στη γειτονιά εκεί που είμαστε. Καθόλου. Μπαίνουν στο αυτοκίνητο που είναι δίπλα και δεν τη βλέπουμε καθόλου. Έχετε γεμάτο όλο το τραπέζι με φωτογραφίες του Θανάση. Τι να κάνουμε, παρηγοριόμαστε. Με τις φωτογραφίες και με το νεκροταφείο. Ο άντρας μου κάθε βράδυ. Εγώ επειδή βοηθάω στο φούρνο, δεν έχω χρόνο το απόγευμα. Αυτός κάθε βράδυ βρέχει, χιονίζει, θα πάει. Από την καθημερινότητα, τι λείπει από το γιο σας? Τι σας λείπει περισσότερο? Τι λείπει? Περάσανε 2 χρόνια. Το Σάββατο του είχαμε τα 2 χρόνια. 2 χρόνια. Δεν το έχω χωνέψει, δεν το έχω πιστέψει. Πάω στο νοικοταβείο και λέω όχι, αδύναμη. Βλέπω τις φωτογραφίες, δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Νομίζω ότι είναι ταξίδι. Ότι είναι ταξίδι, αφού πολλές φορές που μου φαίνεται ότι κάτι θα δω, κάποιος, πώς θα δω, κάτι περιμένω. Αλλά σου λέω, δεν το έχω πιστέψει. Αν παρέλθει το 18μήνο και αποφυλακιστεί, θα επιστρέψει πίσω εδώ στην Κοιλάδα? Θα το αντέξετε? Εγώ δεν νομίζω, γιατί το χωριό την περιμένει πώς και πώς. Αφού λένε όλοι, ποιος στην Κοιλάδα θα φάει χάρισμα. Το χωριό την περιμένει πώς και πώς. Δεν νομίζω να κυκλοφορήσει. Εγώ νομίζω ότι θα φύγει. Θα πάει σε κάποιο άλλο μέρος? Ναι, εγώ νομίζω θα φύγει. Να καθίσει δεν την χωράει η Κοιλάδα. Εγώ το ξέρω, το φαντάζομαι πολύ και έτσι είναι.